Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αισθάνομαι λίγο σαν πρόεδρος της Βουλής. Αφού είναι η κοινοβουλευτική ομάδα εδώ, ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εδώ, για να μιλήσει για έναν άνθρωπο που, αν κάποιος ήθελε με 2, 3, 4, 5 λέξεις να μιλήσει για τον Μανώλη Γλέζο, θα έλεγε έφηβος, πατριώτης, αγωνιστής. Και νομίζω ότι αυτά τα λένε όλα. Αυτές οι τρεις λέξεις τα λένε όλα, περιέχουν τα πάντα. Και δυστυχώς στις μέρες μας, ελάχιστοι είναι εκείνοι για τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια προσφώνηση, προσωπική εκκίνηση αυτή. Υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο, από το οποίο μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα υπάρχει. Για την ιστορία του γερμανικού χρέους προς την Ελλάδα. Της μοναδικής χώρας, η οποία δεν εισέπραξε αυτά που θα έπρεπε να δώσουν οι Γερμανοί. Σύμφωνα με τη συνθήκη του 1946. Ένα ποσό, όχι που αυθαίρετα το υπολογίζουμε εμείς, υπολογίστηκε το 1946 σε 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια. Τότε. Και αυτή δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση δική μας, δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση του Μανώλη Γλέζου, είναι η απόφαση της εποχής εκείνης. Αν κάνετε αναγωγές, αν βάλετε τόπους, θα αντιληφθείτε τι χρήματα απαιτούμε σήμερα. Δυστυχώς, στην πρώτη Δανειακή Σύμβαση, σηκώσαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Γιατί εκεί ξεκάθαρα αναφέρεται ότι ο συμψηφισμός του χρέους με τα οφειλόμενα από ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό είχαν προβλέψει οι εταίροι μας οι Γερμανοί να μην ζητήσουμε συμψηφισμό του χρέους. Αυτό το βιβλίο, εκτός από τις απαντήσεις στα ερωτήματα, αποτελεί και ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση και από οποιαδήποτε βουλή, προκειμένου βήμα-βήμα να φτάσουμε στη διεκδίκηση. Όχι στη διεκδίκηση των χρημάτων, στη δικαίωση. Γιατί πάνω απ' όλα το θέμα της γερμανικής αποζημίωσης, κατά την άποψη του συγγραφέα, κατά την άποψη και τη δική μου και των περισσότερων εξημών, αποτελεί και ηθική δικαίωση για αυτόν τον τόπο. Μέσα από το βιβλίο αυτό απομονώνω μια εκτίμηση του Μανώλη Γλέζου. Μήπως με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί εκδικούνται τη χώρα που τότε, τη μικρή χώρα που τότε ξεφτύλισε τις ορδές του ναζισμού, ίσως είναι μια λογική εκτίμηση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να μοναδευτεί αυτός ο ρόλος του συντονισμού. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν πολύ αξιόλογοι καλεσμένοι και νιώθω και εγώ την ανάγκη να τους ευχαριστήσω που σήμερα σχεδόν σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα από εκείνους που θέλαμε να είναι μαζί μας και όχι από εκείνους που δεν θέλαμε να είναι μαζί μας και αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς εννοούμε. Είναι εδώ. Είναι ο κ. Νικήτας Ακλαμάνης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η κυρία Σοφία Σακολάθα από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κ. Κώστας Καρναλίδης, ένα νέο μέλος του ΠΑΣΟΚ, που του εύχομαι καλή σταδιονομία. Είναι ο κύριος Νιώτης Μαριάς, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Με συγχωρείτε, κύριε Μαριά, να το ξαναπώ. Είναι ο Νιώτης Μαριάς, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα αυτοί έχουν να βάζουν το δημοτικό με σας. Και είναι ο κύριος Νίκος Τσούκαλης, από τη Δημοκρατική Αριστερά. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθει τον κύριο Νικήτα Ακλαμάνη στο βήμα ή να παραμείνει ευθέως και να μιλήσει όπως θέλετε, διαλέγετε. Όπως επίσης να ζητήσουμε την ανοχή σας για τον κύριο Ακλαμάνη ιδιαίτερα, ο οποίος θα πρέπει να φύγει αμέσως μετά για λόγους ανωτέρας βίας. Και είναι απολύτως δικαιολογημένος, δεν είναι να το εξηγήσουμε γιατί.